Και όπως μας είπε η Αγνή Μαριακάκη, αυτό που θα σε σώσει στις δύσκολες στιγμές είναι οι καταθέσεις που θα έχεις κάνει στην τράπεζα της ψυχής σου. Αυτές οι καταθέσεις τις κάνεις κάνοντας ωραία πράγματα που διευρύνουν και την ψυχή σου και το πνεύμα σου και το μυαλό σου. Να, σαν αυτό που κάναμε εμείς τις προηγούμενες μέρες που πήγαμε και είδαμε θέατρο. Σοφία μου, καλώς ήρθες. Καλή σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Ανταποδίδουμε τις επισκέψεις, γιατί είμαστε κυρίες της ψηλής κοινωνίας. Έτσι ακριβώς. Το ρίσκο που έχουμε τρόπους. Από εδώ η Ιουλιέτ, από εδώ μια άλλη τέλος πάντων. Μια φίλη κολλητή της Ιουλιέτας. Πώς είσαι? Καλά. Είσαι καλά? Καλά είμαι. Καλά είμαι, ναι. Μ' αρέσει που συζητάμε για μία παράσταση και έχω προλάβει να τη δω, γιατί συνήθως κάνουμε συνεντεύξεις πριν γίνουν οι παραστάσεις για να πούμε στον κόσμο σε εσάς πηγαίνετε να τις δείτε. Και εμείς δεν έχουμε, βιώσει την εμπειρία. Τώρα όμως τη βιώσαμε την εμπειρία. Οπότε νιώθω κι εγώ πιο. Να πατάω πιο καλά στα πόδια μου για αυτή την κουβέντα. Χαίρομαι πάρα πολύ που την είδατε την παράσταση. Πάρα πολύ. Και η Ιουλιέτα. Και η Ιουλιέτα. Πες μου ξανά και μοιράστε και με τον κόσμο, γιατί επέλεξες να κάνεις αυτή την παράσταση, αυτή τη χρονική στιγμή και μετά θα πούμε και όλα τα υπόλοιπα. Κοίτα, αυτό το έργο του Άκη Δήμου, το Κιουλιέτα, ήταν ένα έργο που το είχα διαβάσει πολλά χρόνια πριν, καμιά δεκαριά, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί, και όταν το είχα διαβάσει με είχε συγκλονίσει. Τι ένιωσες δηλαδή, τι συναισθήματα γεννηθήκανε? Ήταν σαν να μιλούσε για μένα, γιατί όλοι καταλαβαίνεις ότι έχουμε περάσει έναν έρωτα που δεν υπάρχει άλλος που να τον έχει περάσει, καταλαβαίνεις τώρα. Ξέρεις, εγώ είμαστε μοναδικοί στον κόσμο που έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Ο οποίος είναι και μοιραίος συνήθως. Ακριβώς, ακριβώς, και τέλος πάντων δεν υπάρχει άλλος στον κόσμο που να βιώνει αυτό που έχουμε βιώσει. Έτσι, ξεκάθαρα. Εννοείται. Ο καθένας είναι το δικό του. Οπότε, όταν το είχα διαβάσει, ήμουνα σε μια τέτοια έτσι, περίοδο της ζωής μου. Με είχε συγκλονίσει πάρα πάρα πολύ. Είχα βρει πολύ προσωπικό. Έτσι. Για μένα γράφτηκε. Για μένα γράφτηκε, όπως και όλα τα τραγούδια, καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, και κατά καιρούς το έπιανα αυτό το κείμενο και το ξαναδιάβαζα. Είχα περάσει πολλά βράδια με αυτό το κείμενο, μόνη μου στο σπίτι, παρέιτσα. Όπου σε κάθε ανάγνωση ένιωθες να ξυπνάνε αντίστοιχα συναισθήματα. Βεβαίως. Και άλλα και καινούργια. Τσακ, τσακ, ανοίγανε πορτούλες, παράθυρα. Κλείναν άλλα, ανοίγαν άλλα. Δηλαδή, εξαρτάται. Εξαρτάται σε τι φάση βρισκόμουν. Ήθελα λοιπόν πάντα να το κάνω αυτό μονόλογο στο θέατρο. Ήταν ένας πολύ δύσκολος όμως μονόλογος. Εγώ ήμουν πιο άπειρη θεατρικά. Επίσης θεωρούσα ότι επειδή βρισκόμουν σε μια φάση της ζωής μου που αν τον έπιανα νομίζω ότι θα το έκανα μόνο για μένα, οπότε δεν θα φορούσε κανέναν άλλον μάλλον. Ίσως δεν θα είχε νόημα. Και έτσι το άφηνα στο σιρτάρι. Το άφηνες. Ναι, το άφηνα στο σιρτάρι, τώρα γιατί το έκανα τώρα, δεν ξέρω να σου πω ακριβώς. Απλώς έστειλα κάποια στιγμή ένα βράδυ ένα μήνυμα στο Γιάννη τον Αναστασάκη. Το σκηνοθέτη μας. Το σκηνοθέτη μας, βεβαίως. Και του λέω: θέλω να κάνω αυτό. Ήρθε η ώρα του. Ναι. Θέλω να το κάνω. Αισθανόμουν ότι μετά από όλο αυτό που έχουμε φάει. Και το αισθάνομαι γενικώς πάρα πολύ καιρό. Τα τελευταία 3-4 χρόνια πάρα πολύ έντονα. Ότι δεν μιλάμε καθόλου για έρωτα, σαν να μην υπάρχει. Σαν να είναι τώρα, ήρθε και ο τρελός να μας πει για τον πόνο του. Εδώ έχουμε άλλα θέματα επιβίωσης, ας πούμε. Ναι, δηλαδή καμιά φορά, ξέρεις, βλέπω στο δρόμο κάποιους εφήβους, ζευγαράκια, πολύ σπάνια πια, που μπορεί, ας πούμε, να είναι λίγο αγκαλιά, κάπως να αγγίζονται και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εξωτικό. Ενώ παλιότερα το βλέπαμε πολύ συχνά αυτό. Σαν να έχει... Τι πάθαμε. Δεν ξέρω. Σαν να έχει καλυφθεί έτσι ένα στρώμα. Ξεχάσαμε να σχετιζόμαστε. Ναι, νομίζω ναι. Ήρθε και εδώ ξεχάσαμε να αγγιζόμαστε. Δηλαδή, οπότε είχα την ανάγκη πάρα πολύ να μιλήσω γι' αυτό. Να ξυπνήσω. Έτσι. Εσένα τι γιατί... συναισθήματα σου ξυπνήσανε τώρα? Κοίταξε να δεις. Προσπαθεί να πεις, δεν ξέρω, θα βλέπει και ο σύζυγος, η οικογένεια. Όχι, όχι, είναι καλό αυτό για το σύζυγο, γιατί για ξυπνήσανε συναισθήματα τα οποία δεν είναι, είναι γενικευμένα, αλλά μπορεί να. Ξέρεις, οδηγούν σε πιο ειδικές καταστάσεις. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητο ότι... Ακριβώς. Όχι. Λίγο ζωντάνεψα, λίγο σκύρτησε η καρδούλα μου, λίγο θυμήθηκα. Λίγο... Ακόμα και αν η αναφορά ήταν σε δύσκολα... Βεβαίως, δεν έχει να κάνει. Έτσι κι αλλιώς... Ζεστά όμως, ζωντανά. Ναι, έτσι κι αλλιώς εμείς
χρησιμοποιούμε αυτό το υλικό μας, το κακό, το σκοτεινό, αυτό που μας έχει πληγώσει για να είμαστε επί σκηνής, αληθινή τουλάχιστον. Πολλές φορές. Έχουμε μια, έτσι, ένα μαζοχισμό. Και μετά που τα ανασύρετε αυτά και τα χρησιμοποιείτε και τα βγάζετε, επιστρέφουν πίσω ή φεύγουνε? Καλά, δεν φεύγουνε. Πού να πάνε? Όχι, δεν φεύγουνε. Απλώς... Δεν υπάρχει σωτήρα. Έλεγα να γίνει ηθοποιός, να λέω τον πόνο μου μέσα από το ρόλο, κατάλαβες. Όχι, όχι, δεν φεύγουν αυτά. Απλώς κάθε φορά γίνεται μια κάθαρση, έτσι. Νιώθεις πιο ελεύθερος. Και στο κοινό λειτουργεί αυτό. Είναι ωραίο συνέστημα όταν συμβαίνει αυτό. Στον ηθοποιό. Να σου πω. Ναι. Μπορεί εσύ από κάτω να βλέπεις και να λες, αχ, κοίτα τώρα το καημένο, ας πούμε. Για μας όμως είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Είναι ελευθερία, είναι κάθαρση, είναι... Γιατί νομίζω ότι όταν συμβαίνει ειλικρινά πάνω στη σκηνή αυτό, και νομίζω λειτουργεί κυρίως στο θέατρο αυτό. Όταν συμβαίνει ειλικρινά στον ίδιο τον ηθοποιό, θα το πάρει και, θα το πάρει, και ναι, ο θεατής, αν όχι όλοι, ναι, ναι, θα το πάρει κάποιος από κάτω. Θα το πάρει. Θα λειτουργήσει για τα δικά του δεδομένα. Είναι σαν, καμιά φορά το λέω στις γυναίκες κυρίως που τους κάνω μάθημα, ότι όταν γίνεται κάτι αληθινό επί σκηνής, είναι σαν να σου πετάνε ένα βελάκι, ντάν, κατευθείαν. Και λες, κάτι έγινε τώρα. Θα σου πω για το βελάκι. Ναι, αυτό που σου είπα πριν. Γιατί για μένα έχει πολύ σημασία να μεταφέρω την εμπειρία μου στον κόσμο. Ξεκινάει λοιπόν η παράσταση, αρχίζει. Με είχε προειδεάσει η Δερμητζάκη και μου έλεγε: θα μιλήσουμε για τον έρωτα. Και πήγα κι εγώ, τριαλαρή, τριαλαρό. Λέω: εντάξει, χαλαρά, θα περάσουμε μια ωραία βραδιά. Θα μιλήσουμε για τον έρωτα, για την αγάπη, πουλάκια, λουδάκια και αυτά. Αρχίζει λοιπόν η Ιουλιέτα επί σκηνής. Και αρχίζω κι εγώ να θυμάμαι τότε παλιά. Κάτι φυλαγμένα συναισθήματα εκεί πίσω, πίσω, εδώ μέσα κάπου πρέπει να τα έχω, που άρχισαν να αναδύονται. Mm. Και να λέω, όπα, κι εγώ έχω βρεθεί σε αυτή την κατάσταση όπου ο έρωτας δεν είχε την εξέλιξη που θα ήθελα να έχει και ήταν μάλλον μοιραίος, σφοδρός και μοιραίος και πονεμένος. Και με έπιασε το σφίξιμο και μετά ξέρεις πώς λειτουργήσε σε μένα, είπα, ουφ, έφυγα εγώ από αυτό και τώρα είμαι κάπου αλλού και είμαι καλά. Και εκεί θυμήθηκα ότι αυτό που ζω τώρα είναι ωραίο τελικά. Ξέρεις όμως, αυτή περνάει πολύ καλά. Η Ιουλιέτα δηλαδή, γιατί τώρα μιλάμε για την Ιουλιέτα του Άκη Δήμου που έχει γραφτεί έτσι τα τελευταία χρόνια, είναι ένας σύγχρονος μονόλογος. Έχει μείνει μόνη της, είναι 427 χρόνια μόνη της. Έχει απαρνηθεί τα πάντα, ζει κάπου εξόριστη και υμνεί και δοξάζει αυτό τον έρωτα με τον Ρωμαίο. Ο Ρωμαίος πέθανε, αυτή δεν ήταν τόσο δυνατή να πεθάνει, όπως συμβαίνει στο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Όμως, νομίζω ότι μέσα στη μοναξιά της, μέσα σε όλη αυτή τη σκοτεινιά που μπορεί να φέρει, περνάει πολύ καλά, είναι πολύ γεμάτη. Είναι, λες, είναι γεμάτη. Πολύ γεμάτη, είναι πολύ ζωντανή. Είναι πολύ ζωντανή, είναι πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή. Αυτό δηλαδή το λέγαμε και με το Γιάννη, ότι έχει πολύ δύναμη αυτή η γυναίκα. Και αν και είναι ένας ρόλος ο οποίος αφορά γυναίκα ηρωίδα, την ερμηνεύει η γυναίκα, παρακολουθούσα χθες τους κυρίους που ήταν στην παράσταση, χθες, την προηγούμενη Δευτέρα, που ήταν στην παράσταση και έβλεπα πόσο συχνά έγνεφαν ή αντιδρούσαν άρα τους ακουμπούσε αυτό το μήνυμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος στην παράσταση. Γιατί μου έχουν στείλει μηνύματα κάποιοι κύριοι που έχουν δει την παράσταση, εκτός από γυναίκες που φανταζόμουν ότι τις γυναίκες θα τις ακουμπήσει πολύ πιο πολύ φυσικά. Το έχουμε δουλέψει πολύ μαζί. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Κι όμως τους έχει αγγίξει πάρα πολύ και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το διαπίστωσα. Όχι ότι δεν υπάρχουν άντρες με ευαίσθητη ψυχή, να μην λέμε τώρα. Πώς θα αλληλεπιδρούσαμε κι εμείς. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ότι συγκινήθηκαν, ότι τους άγγιξε πάρα πολύ. Δεν το περίμενα. Ναι, είναι μια παράσταση που σου ξυπνά τα συναισθήματά σου. Ναι. Που στα ανακοινεί λίγο. Στα ανακοινεί. Δύσκολα, ναι. Εύκολα, ευχάριστα, δυσάρεστα. Ναι, δεν έχει να κάνει. Αλλά είναι ωραίο να φεύγεις από εκεί και να μην σκέφτεσαι ούτε το λογαριασμό της ΔΕΗ, ούτε πόσο θα πληρώσω τη βενζίνη. Εκείνες δύσκολα τα συναισθήματα. Αλλά είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι μας παίρνει η ζωή κάθε μέρα με τα δύσκολά της. Και ξεχνάμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ψυχής. Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, πραγματικά. Ασχολούμε τώρα εγώ με τους έρωτες και με τις αγάπες. Το έχουμε χάσει τελείως. Δηλαδή, εγώ έπιασα τον εαυτό μου να μην ακούω και μουσική τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ. Και λέω, κοίτα να δεις που
άκουγα μουσική. Εγώ δεν μπορούσα χωρίς μουσική. Και λέω, μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, πόσο πια να ξεχάσουμε να ζούμε. Είναι τρομερό. Δεν ζούμε. Άρα, η συνταγή του γιατρού τι λέει. Τώρα... Εσύ τι εφαρμόζεις εσένα. Κοίταξε να δεις, και εγώ δυσκολεύομαι να εφαρμόσω αυτά που σκέφτομαι και αυτά που θα μπορώ να... θα συμβούλευα μια φίλη μου, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο γιατί η καθημερινότητα είναι αδιφάγος, ας πούμε. Αδιφάγος, δεν μπορείς να κρατηθείς. Τώρα τι να πω. Ο έρωτας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που σε ξυπνάει και ο έρωτας δεν είναι απαραίτητο μόνο σε ένα πρόσωπο, απέναντι σε ένα πρόσωπο. Έρωτας μπορεί να είναι με τη φύση, μπορεί να είναι με ένα βιβλίο, μπορεί να είναι με την ποίηση, μπορεί να είναι με τις, με τον κινηματογράφο, με τη δουλειά σου. Οπότε, γενικότερα να καταπιάνεσαι με κάτι και να καταπιάνεσαι πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό μυστικό. Τώρα, εγώ έχω και το παιδί μου που, ξέρεις, από εκεί αντλώ πάρα πολύ ενέργεια και με ξυπνάει πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν δεν είναι ένας άλλος άνθρωπος να σου δίνει αυτό το feedback. Πάρα πολύ, βέβαια. Το ερωτικό στοιχείο, αυτό που λένε και οι ειδικοί τέλος πάντων, ο ερωτικός άνθρωπος. Ναι. Που δεν έχει να κάνει όντως με την έλξη τη σεξουαλική με έναν άλλο άνθρωπο. Όχι, όχι, είναι... Αυτό ότι η διάθεση για ζωή, για ζωή σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς. Λοιπόν, ατζέντα. Τη Δευτέρα πάμε θέατρο, στο θέατρο κάτω. Θέατρο κάτω. Και η Ιουλιέτα του Ακηδήμου. Μία παράσταση έχουμε ακόμα. Μία παράσταση έχουμε ακόμα. Μελλοντικά ίσως έρθει κάτι άλλο. Θα δούμε. Ωραία. Θα στα χρήσιμα που ακολουθούν θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κάνετε και την κράτησή σας. Ώρα, μέρος, τι, ποιος, πού και γιατί. Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Την επόμενη φορά σε περιμένω με τα φουστάνια σου και με τα πέπλα σου. Θα είμαι πιο καλοκαιρινή την επόμενη φορά. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, θα βάλω βασιλική, το... Βασιλική, ναι. Τουλάχιστον. Θα βάλω και... Τιάρα. Τιάρα. Έτσι, κυκλοφορούμε εδώ και πέρσι. Να είσαστε καλά και εσείς να περάσετε όμορφα. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο να το απολαύσετε. Στα χρήσιμα της εβδομάδας, σημειώστε πρόταση για θέατρο. Τη Δευτέρα 30 Μαΐου η παράσταση «Και η Ιουλιέτα» του Άκη Δήμου παρουσιάζεται στο θέατρο κάτω. Η Σοφία Δερμιτζάκη επί σκηνής, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γιάννη Αναστασάκη, μας επανασυστήνει την Ιουλιέτα, τη γυναίκα που ερωτεύθηκε σφόδρα και μοιραία. 4 αιώνες μετά, την ιστορία που όλοι γνωρίζουμε, η Ιουλιέτα μας μιλά για τις αλήθειες που δεν γνωρίζουμε.